John, thank you very much for the invitation. The truth is I shouldn't, but I cannot control myself. So I will make a comment of what you said about the elections tomorrow in the United Kingdom. I have to thank you, really. Until your referendum, I was feeling very, very unhappy. I thought that we, the Greeks, had made the most ridiculous referendum in history. But thank God you came and you proved I was wrong. The truth is, I'm one of the many, I think millions of people in the European Union that were very sad that the United Kingdom is exiting the European Union. Of course, your people can decide. They have the total freedom and independence to do it. But we still can be sad about it. So I hope a very good and prosperous future for the people of the United Kingdom, who was always a great friend of Greece. For the comments about President Trump, I will say nothing. So, you will permit me to address in the Greek language, since we are in Greece and I'm a Greek official. You are very welcome, all our friends abroad. This is a very interesting conversation we have today. And thank you for the invitation and you give me the opportunity to share with you some thoughts about this very important issue. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Εύχομαι καταρχάς καλά Χριστούγεννα. Να έχουμε όλη υγεία και να είμαστε εδώ του χρόνου σε μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, ακόμα περισσότερο αισιόδοξη από ό,τι είμαστε σήμερα και με αυτά αποτελέσματα που θα αποδεικνύει ότι η ζωή μας αρχίζει να πηγαίνει προς το καλύτερο. Κάτι που το έχουμε απόλυτα ανάγκη μετά από αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης. Ερχόμενο εδώ να μιλήσω για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να πω ότι το δημογραφικό ζήτημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το δημογραφικό ζήτημα, καταρχάς, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Η μία μετά την άλλη, οι χώρες Ευρώπης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αντιμετωπίζουν παρόμοια και ορισμένες και μεγαλύτερα τα δικά μας δημογραφικά προβλήματα. Παράδειγμα, η Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Δεν τα αντιμετώπισαν όμως όλες με τον ίδιο τρόπο, ούτε και με τον ίδιο χρόνο. Παραδείγματος χάρη, πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν άρχισε να χτυπάει το καμπανάκι του δημογραφικού κινδύνου την Γαλλία, ο τότε πρόεδρος Γαλλίας, ο Φρανσουά Μιτεράν, είχε κηρύξει εθνικό συναγερμό για να αντιμετωπίσει η Γαλλία τη δημογραφική της κρίση. Με μία σειρά μέτρων που θα αναφέρω συνέχεια και τα οποία είχαν αποτέλεσμα. Οφείλω εδώ να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό σε ένα επίσημο ταξίδι που έκανα στο Πεκίνο στα πλαίσια της ιδιότητά μου ως Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο Πεκίνο, ανακάλυψα ότι δημογραφικό πρόβλημα, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, έχει και η Κίνα, η οποία μετά από τα 30 χρόνια περίπου της πολιτικής για το ένα παιδί, ανακάλυψε ότι έχει κάνει λάθος, ο πληθυσμός της γυράσκει και εκεί έχουν και το επιπλέον πρόβλημα ότι λόγω αυτής της πολιτικής έχουν πολύ μεγαλύτερη αναλογία ανδρών από γυναίκες, γιατί προτιμούσαν τα αγόρια στην επιλογή του ενός παιδιού. Με αποτέλεσμα να έχουν τεράστιο πρόβλημα προβολής στο μέλλον δημογραφικού. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, ποιος η Κίνα. Και ασφαλώς το δημογραφικό ζήτημα έχει να κάνει και με την οικονομία. Γιατί βλέπω αυτό το φίλο μου τον Αλέξανδρο, πουλάει ωραίες ασφάλειες στη Eurolife και όλοι οι άλλοι συνάδελφοί του είναι ένας ασφαλιστικών εταιριών. Καλά να είστε να βγάζετε λεφτά, αλλά στο τέλος πρέπει να έχετε και πελάτες. Και στο τέλος πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν. Άρα είναι απολύτως προφανές ότι το δημογραφικό ζήτημα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση με την έννοια τη συνέχεια του ελληνικού έθνους, έχει και έννοια αμυγός οικονομική. Και δυστυχώς η Ελλάδα από το έτος 2011 μέχρι και φέτος, μέχρι το 2018 που είναι το τελευταίο στοιχείο που έχω διαβάσει, είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που όχι σε πολεμική περίοδο, ο πληθυσμός της κάθε χρόνο μειούται. Οι γεννήσεις είναι λιγότερες των θανάτων, άρα μειούται ο πληθυσμός σε ακέραιο αριθμό
Εάν σε αυτό όμως υπολογίσεις και όσοι φεύγουν για δουλειά στο εξωτερικό, τότε το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Για να το δώσω λίγο να το καταλάβουμε, θα σας προσπαθώ να σας προβάλλω λίγο στο μυαλό σας, καμιά φορά ακούμε αριθμούς, αλλά δεν δίνουν σημασία τι λένε αυτοί οι αριθμοί. Εγώ θα προσπαθήσω εδώ να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Ο δείκτης ο δημογραφικός στην Ελλάδα σήμερα είναι 1. Είναι λίγο πιο κάτω από 1 την ακρίβεια, αλλά το κάνουμε με τον ακέραιο αριθμό 1. Τι θα πει αυτό, πώς βγαίνει ο δείκτης 1 και τι σημαίνει ο δείκτης 1. Θα πει ότι σε 1.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ο αριθμός 1 σημαίνει ότι οι 1.000 γυναίκες γεννούν 1.000 παιδιά. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Ξαναλέω. Οι 1.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας γεννούν 1.000 παιδιά. Τα παιδιά όμως κατά τεκμήριο είναι 50-50. Άρα με αυτόν τον ρυθμό, οι 1.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αφήνουν πίσω τους 500 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Με τον ίδιο δείκτη, στα επόμενα 25 χρόνια, οι 500 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αφήνουν 250 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Κάνε την προβολή στο μέλλον και σε περίπου 75 χρόνια από σήμερα, οι Έλληνες θα είμαστε μια θλιβερή μειοψηφία γυραιών ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτείς. Είναι αριθμός γεννήσεων που οδηγούν το ελληνικό έθνος σε βεβαία αριθμητική εξαφάνιση μετά από περίπου 1,5 αιώνα από σήμερα. Που για την ελληνική ιστορία 1,5 αιώνα είναι τίποτα. Τώρα γιορτάζουμε του χρόνου τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Σε λιγότερο χρονικό διάστημα από όσο έχει μεσολαβήσει από την ελληνική επανάσταση μέχρι σήμερα, δηλαδή από την ίδρυση του νεωτέρου ελληνικού κράτους, το ελληνικό έθνος θα πάψει με εφίσταται δημογραφικά. Αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα. Και πρέπει να σας πω επιπλέον σε αυτό, και μιλάω περισσότερο με την ιδιότητά μου ως ιστορικός, ότι υπάρχουν μεγάλα και σπουδαία έθνη που εξαφανίστηκαν δημογραφικά. Παραδείγματος χάρη, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι οι Ρωμαίοι, οι δημιουργοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν έχασαν από κανέναν εξωτερικό εχθρό. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έπεσε ποτέ σε ξένους όσο οι Ρώμοι ήταν ισχυροί. Οι Ρωμαίοι εξαφανίστηκαν, διότι έπαψαν να κάνουν παιδιά και τελικά αφομοιώθηκαν από τους βαρβάρους που κατέλαβαν τη Ρώμη. Γιατί? Διότι πράγματι ένας πληθυσμός με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ένα έθνος γεννιέται, ακμάζει και μπορεί και να πεθάνει. Και εμείς είμαστε ακριβώς σε ένα σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αν μας ενδιαφέρει να εξακολουθήσει να υπάρχει στο μέλλον το ελληνικό έθνος ή όχι. Προφανώς η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Θέλω λίγο να τοποθετηθώ σε αυτό και σε κάποια πράγματα που είπε πολύ σοφά και αυτού εξοχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας προηγουμένως. Υπάρχει άλλη θεωρία που λέει ότι δεν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Διότι μπορούμε να συμπληρώσουμε τους αριθμούς που θα λείψουν με εισαγωγή μεταναστών. Και άρα στην πραγματικότητα να μην έχουμε καμία ανάγκη να κάνουμε παιδιά. Πόσοι μας λείψανε πέρσι, είχαμε 86.000 γεννήσεις και 120.000 θανάτους. Πόσο μείον δηλαδή είμαστε, 34.000. Πάρτε 50.000 μετανάστες και έχετε καλύψει και την έλλειψη του πληθυσμού και έχετε και ένα κέρδος παραπάνω. Άρα για ποιο δημογραφικό πρόβλημα μιλάμε. Ταυτόχρονα μιλάμε για τις μεγάλες δημογραφικές μεταναστευτικές ροές από το Αιγαίο. Είναι έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ. Είναι και ένα βαθιά ιδεολογικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο αριθμητικό. Πώς θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας? Ως έναν αριθμητικό πληθυσμό ή ως ένα λαό, ως ένα έθνος? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, μας λέω με τον δεύτερο τρόπο. Σέβομαι όλους τους λαούς και όλα τα έθνη του πλανήτη, αλλά θέλω να εξακολουθεί να υπάρχει το δικό μου. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Με τις παραδόσεις που μεταφέρει, τον πολιτισμό που μεταφέρει, τα ήθη και τα έθιμα. Ξέρετε, καμιά φορά δεν τα λέμε αυτά εύκολα στην Ελλάδα, αλλά ναι, είμαστε ίδιος λαός. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Πώς συχνά κάνω στους μαθητές μου στην ελληνική αγωγή ένα παράδειγμα. Ξέρετε, στην Ελλάδα, πολύ συχνά λέμε μεταξύ μας, θα δούμε και μια άσπρη μέρα. Φαντάζεστε να πάμε να πούμε στο φίλο μας τον Τζον 15 Αυγούστου «Will we have a white day?» που αυτός θα νομίζει ότι θα μιλάμε για να πότε θα χιονίσει. Ξέρετε από πότε το λέμε αυτό στην Ελλάδα? Αν πάρετε στα χέρια σας το έργο του Πλουτάρχου Β. Παράλληλη, το βίο του Περικλέους, περιγράφει το πώς έγινε η εξέλιξη της πολιορκίας της Σάμου από τους Αθηναίους περίπου 10 χρόνια πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Το πάω λίγο γρήγορα.
Ο Περικλής πολιορκεί τη Σάμος, ο Σάμος ήταν σύμμαχος πόλης Αθήνας, έχει αποστατήσει όμως για πολιτικούς λόγους. Οι Αθηναίοι δεν θέλουν να την καταστρέψουν, γιατί χρειάζονται ισχυροί για τον πόλεμο που βλέπουν ότι θα έρθει. Και αποφασίζει ο Περικλής Αθήνα ισοπεδώσει τη Σάμο να την πολιορκήσει. Και μια πολιορκία κράτησε περίπου 9 μήνες. Για να αντιμετωπίσει τους στρατιώτες του, οι οποίοι βαριόντουσαν να κάθονται εκεί, ενώ είχαν δουλειά στην Αθήνα και δεν μπορούσαν να περνά ο καιρός χωρίς να κάνουν κάτι ενδιαφέρον, αποφάσισε, λέει ο Πλούταρχος, να χωρίσει το στράτευμα σε 8 λόγους. Και ο κάθε λογαγός τράβαγε κάθε εβδομάδα έναν κλήρο. Υπήρχαν 7 κλήροι μαύροι, ένας λευκός. Όποιος λογαγός τράβαγε το λευκό κλήρο, ο λόγος του έπαιρνε μια εβδομάδα άδεια. Και σχολιάζει ο Πλούταρχος τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Φαίνεται από αυτή την πράξη του Περικλέους προήλθε η φράση που λέμε μέχρι τις μέρες μας να δούμε και μια άσπρη μέρα. Πριν από 2.000 χρόνια. Όχι, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχει αυτό. Και να το ξεκαθαρίσω αυτό, η κυβέρνησή μας έχει τοποθετηθεί σε αυτό από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Η επιλογή μας να ενισχύσουμε τις γεννήσεις των παιδιών με 2.000 ευρώ δεν λύνουν φυσικά το πρόβλημα, αλλά έχουμε και λίγο τώρα στα πιο πρακτικά ζητήματα. Είναι απολύτως προφανές ότι δεν μπορείς να λύσεις το δημογραφικό πρόβλημα χωρίς να ξοδέψεις χρήματα. Διότι στον δυτικό κόσμο, το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα κατεξοχήν πρόβλημα του δυτικού κόσμου, όπου μπορείτε να καταλάβετε, οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν δημογραφικό πρόβλημα, οι λιγότερο ανεπτυγμένες δεν έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Στην Αφρική ή στις φτωχές περιοχές Ασίας κάνουν ο καθένας 6, 7, 8, 10 παιδιά. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική κάνουν 1, 2, 3 το πολύ. Και το καταλαβαίνουμε όλοι μας γιατί. Γιατί δεν φτάνει να κάνουμε ένα παιδί. Θέλει να πάει σε ένα καλό σχολείο, να πάει σε ένα καλό πανεπιστήμιο, να μπορεί να φέρει χρήματα για το φροντιστήριό του, να έχει μια καλή ποιότητα ζωή αυτό, να έχουμε καλή ποιότητα ζωή εμείς. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Άρα λοιπόν, χωρίς χρήματα δεν μπορεί να λύσεις στο δυτικό κόμμα το δημογραφικό. Πρέπει να δώσεις σοβαρά οικονομικά κίνητρα. Πρόσφατα η κυβέρνησή μας στο φορολογικό νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη, ήρε μια χρόνια αδικία ένα των πολυτέκνων με τα αυτοκίνητα πολυτελείας, τα οποία οδηγούσαν τις πολυτέκνες στην Ελλάδα να πληρώνουν περισσότερους φόρους από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Όλα αυτά δείχνουν την πραγματική βούληση της κυβερνήσεως όμως να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Και θα ήμουν άδικος εδώ, δεν το λέω ως Νέα Δημοκρατία, ούτε γιατί είναι παρόν ο Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, η μοναδική επιτυχημένη, στους αριθμούς επιτυχημένη, δημογραφική πολιτική έγινε από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή την περίοδο 4-8-4-9 με την μεγάλη εκστρατεία και τα επιδόματα στο τρίτο παιδί, αν θυμάστε τότε. Τότε είχε βοηθήσει για να κάνουμε πολύ και εκκλησία με τον Μακαριστό Χριστόδουλο. Και αν δείτε τους δημογραφικούς μας δείκτες, τα μόνα χρόνια που η δημογραφία μας ξεκόλλησε από το 1 και άρχισε να ανεβαίνει στο 1,1, 1,2, 1,3 ήταν αυτά τα χρόνια. Μετά όμως ήρθε η χρεοκοπία και το μνημόνιο. Η Τρόικα έκοψε όλες τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης Καραμαλή και επιστρέψαν πολύ γρήγορα στις προηγούμενες δημογραφικές μας επιδόσεις και ακόμα πιο κάτω. Άρα, είναι τελείως βέβαιο ότι η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη στο μέτρο που τα δημοσιονομικά μας το επιτρέπουν και όσο η Ελλάδα επιστρέφει κανονικότητα, τα δημοσιονομικά μας θα μας το επιτρέπουν περισσότερο, να θεσμοθετήσουμε και να θεσμοθετούμε όλο ένα και περισσότερα μεγάλα οικονομικά κίνητρα για να κάνει ο κόσμος παιδιά. Αυτά τα χρήματα που θα ξοδέσουμε τώρα για να κάνει ο κόσμος παιδιά δεν είναι χρήματα πεταμένα. Διότι το δημογραφικό, όπως σας είπα από την αρχή, έχει να κάνει και με την οικονομία. Πολλοί εντυπωσιάζονται, παραδείγματος χάρη, με το πώς οι ξένοι δείχνουν μια μεγαλύτερη εύνοια ή έστω ανεκτικότητα στις τουρκικές προκλήσεις, λέω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία όμως είναι μια χώρα δημογραφικά ακμαία. Μια αγορά που πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια. Για όποιον θέλει να κάνει υπολογισμούς για αυτήν, υπολογίζεται μια αγορά 100 εκατομμυρίων. Εμείς αντιθέτως πηγαίνοντας διαρκώς στα κάτω, γινόταν μια αγορά, συγγνώμη μιλάω έτσι λίγο πεζά, αλλά περί αυτού πρόκειται, που έχει όλο ένα και λιγότερη σημασία. Άρα έχει σημασία να αντιστρέφονται το δημογραφικό μας δείκτη και για αμυγός οικονομικούς λόγους. Τα λεφτά που θα ξοδέσουμε τώρα δεν είναι πεταμένα λεφτά. Είναι μια επένδυση στο μέλλον που το χρειαζόμαστε για να εξακολουθούμε να ακμάζουμε και να υπάρχουμε και μετά από 200, 300 και 500 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλήρη συνείδηση αυτού του προβλήματος. Δεν σας κρύβω,
έχουμε αγωνία για να προλάβουμε να θεσμοθετήσουμε αυτά τα μέτρα όσο ακόμα είναι καιρός. Είναι, υπάρχει ο καιρός, αν κινηθούμε γρήγορα. Παραλαμβάνω όμως όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που επιτρέπει το πορτοφόλι μας. Γι' αυτό και αντιμετώπιση του οικονομικού μας ζητήματος δεν είναι αμυγός οικονομικό ζήτημα, είναι και ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Για να έχουμε τους αναγκαίους πόρους για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας. Και παραλαμβάνω, υπάρχει και το ιδεολογικό ζήτημα που σας έθεσα. Αλλά εγώ θα σας καθαρίζω που στεκόμαστε εμείς και που στέκεται η δική μας κυβέρνηση. Κάποια άλλη κυβέρνηση, κάποια άλλη. Ο παλιό των ανοιχτών συνόρων μπορεί να πιστεύουν κάποια άλλα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε αυτά. Σε αυτά θα δουλέψουμε όλοι μαζί και επειδή βλέπω την οικονομία μας να γυρίζει, έρχομαι από τη Νέα Υόρκη όπως ελέγχθη, πριν από 3 ώρες προσγειώθηκα, αύριο πάω στο Βερολίνο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι η ευκαιρία να κάνουμε πράγματα. Θα τα κάνουμε, γιατί είμαστε εξαιρετικά αποφασισμένοι για να γίνουν. Και από το πλεόνασμα που θα έχουμε, θα δώσουμε ένα κομμάτι που μπορεί να το χρειαζόμαστε για να κάνουμε άμεσα τη δική μας τη ζωή καλύτερη, θα το στερηθούμε για να αποκτήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.